η Ρωσική Επανάσταση στο Λονδίνο. Η Βρετανική Βιβλιοθήκη παρουσιάζει μία νέα έκθεση που στόχο έχει να φωτίσει άγνωστες πτυχές των γεγονότων που άλλαξαν τον κόσμο. Ανάμεσα στα εκατοντάδες εκθέματα ξεχωρίζει μία επιστολή που έγραψε ο Βλαντιμίρ Λένιν στις αρχές του 20ου αιώνα. Πρόκειται για αίτηση προς το Βρετανικό Μουσείο με την οποία ζητεί πρόσβαση στη βιβλιοθήκη. Το 1902 ο Λένιν ζούσε στο Λονδίνο ως πολιτικός εξόριστος. Τότε έκανε αίτηση για να λάβει το εισιτήριο του αναγνώστη. Την εποχή εκείνη χρησιμοποιούσε το ψευδόνυμο Jacob Richter. Κρυβόταν από την τσαρική αστυνομία και βεβαίως από τις μυστικές βρετανικές υπηρεσίες, οι οποίες τότε παρακολουθούσαν τους Ρώσους πολιτικούς εξόριστους. Η έκθεση περιλαμβάνει προπαγανδιστικές αφίσες, γράμματα, φωτογραφίες, όπλα, στρατιωτικές στολές και ταινίες. Οι περισσότεροι επισκέπτες στέκονται αρκετή ώρα μπροστά στην σπάνια πρώτη έκδοση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου που δημοσιεύθηκε στο Λονδίνο το 1848. Η έκθεση «Ρωσική Επανάσταση, Ελπίδα, Τραγωδία, Μύθη» φιλοξενείται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου μέχρι τις 29 Αυγούστου.